Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό. Οι ναπτεσμάτων Λίχνια έλαμσαν οι δωδέκα αριθμοί. Χρήσου αποστολή. Πέτρο και Παύλο Συγλουκά. Ανδρέας και Ιωάννης Βαρθολομέος Φιλιππος Συν και Σιμωνή Μάρκος και Ιακωβός και φωμάς ο μακαρίος και ύβγασαν τους πίστη βοήθεια τη τριακοστή του μηνός Ιουνίου, η σύναξη των δώδεκα Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Και επίησε δώδεκα, η να όση μετ' και η να αποστέλει αυτούς κυρίσιν, και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τα νόσους και εκβάλειν τα δαιμόνια. Εδώ δίδονται οι απαντήσεις γιατί ο Κύριος διάλεξε τους μαθητές του πόσοι ήσαν και ποιος ο σκοπός τους. Ο Χριστός, αγαπητοί μου φίλοι, δεν εξέλεξε ταλαντούχους, πτυχιούχους, ισχυρούς, πλουσίους, μεγιστάνες και κυβερνήτες των λαών για αποστόλου του, αλλά έκανε δημιουργία, δηλαδή εκάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά στην προσκορινθίους επιστολή. Δώδεκα απλοί άνθρωποι, αγράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας και άοπλοι, αυτοί ήσαν οι δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Μια ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Κύριος πάνω στο βουνό προσευχόμενος προκειμένου να εκλέξει εκείνους που θα αποτελούσαν τον κύκλο των μαθητών του. Όταν το πρωί γλυκοχάραζε η αυγή της καινούρια ημέρας, γλυκοχάραζε και η αυγή της νέας πνευματικής εποχής για όλη την ανθρωπότητα. Κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος και αμέσως κάλεσε κοντά του τους μαθητές του, που είναι οι εξής. Ο Σίμων Πέτρος ή Κυφάς ο Ανδρέας, ο αδελφός του Πέτρου, ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου και ο αδελφός του ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ ή Βαρθολομέος, είχε δύο ονόματα, Ναθαναήλ ή Βαρθολομέος, ο Ματθαίος ο Τελώνης, που το εβραϊκό του όνομα ήταν Λεβί, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Ιούδας ο θαδέος ή Λεβαίος, ο Σίμων ο Καναν και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος τον πρόδωσε αργότερα και απαγχωνίστηκε. Και την θέση του Ιούδα, λίγο πριν την Πεντηκοστή, την έλαβε ο Απόστολος Ματθίας. Οι δώδεκα μαθητές του Κυρίου είχαν προφητευθεί και προτυπωθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Πρώτος, ο προφήτης Οσιέ διακήρυξε ότι δώδεκα βελανιδιές θα ακολουθήσουν τον επιγής φανέντα Θεό. Ακόμη οι δώδεκα σάλπιγγες που έριξαν τα τείχη της Ιεριχούς επί Ιησού του Ναβή στην Παλαιά Διαθήκη προεικόνησαν τους δώδεκα Αποστόλους, όπως και οι δώδεκα πηγές που ξεδίψασαν τον λαό του Ισραήλ. Δώδεκα ήσαν και οι γη του Πατριάρχη Ιακώβ και θεωρούνται αρχηγοί των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, δηλαδή ολόκληρου του Ιουδαϊσμού. Δώδεκα λοιπόν ήσαν και οι μαθητές που διάλεξε ο Κύριος και τους οποίους κατέστησε μάρτυρες της διδασκαλίας του και που τους απέστειλε να κηρύξουν την Βασιλεία του Θεού δίνοντάς τους την εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια. Κυρίως όμως για να αναγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και να βαπτίζουν τους πάντες στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και οι δώδεκα Απόστολοι και μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Οι Απόστολοι ήσαν οι άμεσοι μαθητές του Κυρίου που άκουσαν την διδασκαλία του και είδαν με τα μάτια του τα θαύματά του. Έζησαν μαζί του για τρία ολόκληρα χρόνια και έτσι τον γνώρισαν πολύ καλά. Οι Απόστολοι και τι ήσαν αγράμματοι, ανεδείχθησαν οι μεγαλύτεροι αναμορφωτές της οικουμένης. Επιτέλεσαν την μεγαλύτερη πολιτιστική επανάσταση στον κόσμο. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι και οι πρώτοι μάρτυρες του χριστιανισμού, που σημαίνει ότι όσα εδίδαξαν, έπειτα τα επισφράγισαν με το αίμα του μαρτυρικού του στέλους. Για την Εκκλησία του Χριστού οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Πριν από την Πεντηκοστή, την κάθοδο δηλαδή και τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, οι Απόστολοι σκεφτόντουσαν με το κοσμικό φρόνημα. Μετά από την Πεντηκοστή όμως, έγιναν κήρυκες της πίστεως του Χριστού και μάρτυρες όσων ο Χριστός εδίδαξε και έπραξε για την λύτρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία και την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Οι Απόστολοι που την ώρα που συνελήφθη ο Κύριος έτρεξαν όλοι για να σώσουν τις ζωές τους, δια των φόβων των Ιουδαίων, μετά από την Πεντηκοστή δεν φοβήθηκαν το μαρτύριο του Ναντίον όμως, έτρεχαν με χαρά προς αυτό. Όλοι οι Απόστολοι αγαπητοί μου χριστιανοί είχαν μαρτυρικό τέλος, εκτός από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον ηγαπημένο μαθητή και επιστήθιο φίλο του Χριστού, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ήταν παρόν στην Σταύρωση, στα μαρτύρια και στην ταφή του Χριστού. Και έτσι για τον πόνο που βίωσε στο πλάι του διδασκάλου του, ο Χριστός του ανέθεσε την προστασία της μητρός του, της υπεραγίας Θεοτόκου, και τον αξίωσε να έχει οσιακό τέλος. Όπως ο Υιός απεστάλλει από τον επουράνιο πατέρα στον κόσμο αυτό για την σωτηρία μας, έτσι και ο Χριστός, ξεχωρίζοντας τους δώδεκα μαθητές του, του απέστειλε να διακηρύξουν ότι η βασιλεία των ουρανών ήταν εγγύ, καθώ απέσταλκε με ο πατήρ, καγό πέμπο μα. Επάνω λοιπόν στι μαρτυρίε των Αγίων Αποστόλων για την ανάσταση του Χριστού, τον οποίον εισπάσαν την γη εξήλθεν οφθόγκο αυτών και ει τα πέρατα τη οικουμένη τα ρήματα αυτών, οικοδομήθηκε η Εκκλησία επάνω σε αυτές τις ζωντανές μαρτυρίες και αν δικαίω καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην χωρία των Αγίων, ο λόγος είναι ακριβώς ότι απαρνήθηκαν τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Κύριο. Έγιναν τέλειοι μιμητές Του και καλούν όλους εμάς τους σημερινού χριστιανούς να γίνουμε και εμείς μιμητές Τους, όπως εκείνοι έγιναν μιμητές του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει «Βασιλέος έφερον την εικόνα» και απρόσιτοι ήσαν αυτόν ε μαρμαριγέ, δηλαδή έφεραν γνήσια την εικόνα του βασιλέως Χριστού, ακτινοβολούσαν θείο φω που τους καθιστούσε απλισίας τους. Η ανθρωπότητα ούτε γνώρισε, ούτε θα γνωρίσει εργάτες της αληθείας, που να είναι εφάμιλοι με τους Αγίους Αποστόλους. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει θεία προέλευση, διότι μόνον ο Θεός μπορούσε με τέτοια ευτελή και άσημα όργανα να επιτελέσει ένα τόσο μεγάλο έργο για την ανθρωπότητα. Οι Απόστολοι ήσαν φτωχοί, αγράμματοι και ψαράδες και χωρίς κάποια κοινωνική καταξίωση, με εξαίρεση τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν και Ρωμαίος πολίτης και είχε σπουδάσει λατινικά, φιλοσοφία και αρχαία ελληνικά. Και βλέπουμε ότι η Ορθοδοξία διαδόθηκε στα απέρατα της οικουμένης, όχι με κάποιο όργανο ανθρωπίνης δυνάμεως, αλλά δια του Αγίου Πνεύματος, όπου το Πανάγιο Πνεύμα κατέστησε θεία όργανά του τους πανεθήμους Αποστόλους. Εκλήθησαν οι Απόστολοι να ολοκληρώσουν το έργο του Κυρίου, δηλαδή της απολυτρώσεως των ανθρώπων από την αμαρτία, και το πέτυχαν. Γι' αυτό λοιπόν τους τιμάμε και τους εγκομιάζουμε σαν ενθέους συνεχιστές του έργου του Θεού επί της γης.